1089. Στη σελίδα λοιπόν 1089, Αποκάλυψης του Ιωάννου, κεφάλαιον 4 και εδάφιον 1. Μετά ταύτα είδων και ειδού θύρα νεωγμένη εν το ουρανό και η φωνή η πρώτη την οποία ανήκουσα ως άλπιγκος λαλούσης μετεμού έλεγεν «Ανάβα δω και θέλω σι δείξει όσα πρέπει να γίνω σι μετά ταύτα». Και ευθύς ήλθον εις πνευματικήν έκσταση και ειδού θρόνος έκειτο εν το ουρανό και επί του θρόνου ήτο της καθήμενος. Και ο καθήμενος ήτο όμοιος κατά τη θέα μελίθων ίασπιν και σάρδινον. Και ήτο ήρης κύκλο του θρόνου ομοία κατά τη θέα με σμάραγδον. Και κύκλο του θρόνου ήσαν θρόνοι 24. Και επί τους θρόνους ήταν καθημένοι είδων καθημένους τους 24 πρεσβυτέρους ενδεδειμένους σημάτια λευκά. Και είχον επί τα σκεφαλάς αυτών στεφάνους χρυσούς. Και εκ του θρόνου εξήρχοντο αστραπέ και βροντέ και φωνέ. Και ήσαν 7 λεπάδες πυρέως και όμενε έμπροσθεν του θρόνου, έτινες είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Και έμπροσθεν του θρόνου ή το θάλασσα η αλήνη, ομοία με κρύσταλλον, και εν το μέσο του θρόνου και κύκλο του θρόνου 4 ζώα, γέμοντα οφθαλμών, έμπροσθεν και όπισθεν. Και το ζώον το πρώτο ή το όμοιον με λέοντα, και το δεύτερον όμοιον με μοσχάριον, και το τρίτον ζώον είχε το πρόσωπον ως άνθρωπος, και το τέταρτον ζώον ή το όμοιον με αετών πετώμενον. Και τα 4 ζώα είχον έκαστον χωριστά, ανά 6 πτέρυγας κυκλώθεν, και έσωθεν ήσαν γέμοντα οφθαλμών. Και δεν πάβουσιν ημέρα και νύχτα λέγοντα «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος ο Θεός ο Ποντοκράτορ, ο Ον, ο Ιν και ο Ον και ο Ερχόμενος». Και όταν προσφέρουσιν τα ζώα δόξαν και τιμήν και ευχαριστίαν εις τον καθήμενο επί του θρόνου εις τον ζώντα, εις τους αιώνας των αιώνων, οι 24 πρεσβύτεροι θέλουσιν πέσει ενώπιον του καθημένου επί του θρόνου και θέλουσι προσκυνήσει τον ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων και θέλουσι βάλει τους στεφάνους αυτών ενώπιον του θρόνου λέγοντες «Άξιος είσαι Κύριε να λάβεις την δόξαν και την τιμήν και την δύναμη, διότι εσύ έκτισας τα πάντα και δια το θέλημά σου υπάρχουσιν και εκτίστησαν. Και είδον εν τη δεξιά του καθημένου επί του θρόνου βιβλίων και γραμμένων έσωθεν και όπισθεν κατεσφραγισμένων με σφραγίδας 7. Και είδον άγγελων ισχυρών κηρύττοντα με τα φωνής μεγάλης «Τι είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τα σφραγίδας αυτού και ουδή σε δύνατο εν του ουρανό, ουδέ επί της γης, ουδέ υποκάτω της γης, να ανοίξει το βιβλίο ουδέν ευλέπει αυτό. Και εγώ έκλαιον πολλά ότι ουδή σε βρέθη άξιος να ανοίξει και να αναγνώσει το βιβλίο ώστε να βλέπει αυτό». Και εις εκ των πρεσβυτέρων μη λέγει μη κλαίε, ιδού υπερίσχυσε νολέων ως της είναι εκ της φυλής του Ιούδα, η ρίζα του Δαβίδ, να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τα 7 σφραγίδας αυτού. Και είδον και ιδού εν μέσω του θρόνου και των 4 ζώων και εν μέσω των πρεσβυτέρων αρνίων ιστάμενων ως εσφαγμένων, έχουν κέρατα 7 και οφθαλμούς 7 έτινες, είναι τα 7 πνεύματα του Θεού τα απεσταλμένα εις πάσαν την γην. Και ήλθε και έλαβε το βιβλίο εκ της δεξιάς του καθημένου επί του θρόνου. Και ότε έλαβε το βιβλίο, τα 4 ζώα και 24 πρεσβύτεροι έπεσον ενώπιον του αρνίου έχοντες έκαστος, κιθάρας και φιάλας χρυσάς πλήρης θυμιαμάτων, έτινες είναι προσευχέ των Αγίων. Και ψάλουσιν νέαν οδύν λέγοντες «Άξιος είσαι να λάβεις το βιβλίο και να ανοίξεις τη σφραγίδα αυτού, διότι εσφάγεις και ηγόρασας ημάσεις των Θεών δια του αίματός σου, εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνος. Και έκαμεν ημάς εις τον Θεόν ημών βασιλείς και ιερείς και θέλομεν βασιλεύσει επί της γης. Και είδον και ήκουσα φωνήν αγγέλων πολλών κυκλώθεν του θρόνου και των ζώων και των πρεσβυτέρων, και το αριθμός αυτών μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων,
λέγοντες μεταφωνής μεγάλης, άξιον είναι το αρνίον το εσφαγμένον, να λάβει τη δύναμη και πλούτο και σοφία και ισχύ και τιμή και δόξα και ευλογία. Και παν κτίσμα το οποίο είναι εν το ουρανό και επί της γης και υποκάτω της γης και όσα είναι εν τη θαλάσση και πάντα τα είναι αυτής, ήκουσα ότι έλεγον εις τον καθήμενον επί του θρόνου και εις το αρνίον έστω η ευλογία και η τιμή και η δόξα και το κράτος τους αιώνας των αιώνων. Και 24 και τα 4 ζώα έλεγον αμήν και 24 πρεσβύτεροι έπεσαν και προσεκίνησαν τον ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αποκάλυψη λοιπόν Ιησού Χριστού, την οποία έδωκε εις αυτόν ο Θεός, δια να δείξει εις τους δούλους αυτού όσα πρέπει να γίνουν εν τάχει. Είναι μία αποκάλυψη που ο Θεός έδωσε στον Ιησού Χριστόν, ο οποίος απέστειλε τον άγγελον αυτού στον Ιωάννη, ώστε να γνωρίσουμε εμείς όλα όσα είναι και όσα πρόκειται να γίνουν. Αυτά που θα δει ο Ιωάννης θα μας φανερώσει και είδε, και αυτά τα οποία είναι, τις εκκλησίες που υπάρχουν, και τώρα από εδώ και στο εξής θα μας φανερώσει αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν και μάλιστα εν τάχει. Και μάλιστα, κατά το λόγο του Κυρίου, μέσα στα επόμενα 7 χρόνια από τη στιγμή που αρχίζει το 4ο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκάλυψης, καθώς γράφει μετά τα αυτά είδων και ιδού θύρα νεωγμένη εν το ουρανό. Στην Εκκλησία της Φιλαδελφίας, ο Κύριος μας, αφού την επένεσε, της υποσχέθηκε κιόλας ότι έθεσα ενώπιόν σου θύραν ανεωγμένην και ουδείς δύναται να κλείσει αυτήν. Είναι αυτός που ανοίγει ο Ιησούς Χριστός και κανείς δεν κλείνει. Στην Εκκλησία λοιπόν της Φιλαδελφίας, την Εκκλησία της Αρπαγής, την Εκκλησία των Εσχάτων Ημερών, ο Θεός έθεσε θύρα που εισέρχονται οι άνθρωποι για να γνωρίσουν τον Χριστό και τη δόξα Του. Τώρα όμως το 4ο κεφάλαιο αποκαλύπτει ο Θεός ότι υπάρχει θύρα νεωγμένη στον ουρανό όπου θα εισέλθουν και καταρχάς η Εκκλησία του Χριστού με την αρπαγή πριν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, και μάλιστα ο Κύριος είπε δεν θα παρέλθει η γενναία αυτή έως σου γίνωση πάντα ταύτα, η γενναία που άρχισαν τα πάντα στην αρχή του 20ου αιώνα, στο 1900, με την έκχυση του Πνεύματος του Αγίου, καθώς στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία καταρχάς, με την πρώιμη βροχή των Εσχάτων ημερών. Στη συνέχεια ήλθαν οι Οδύνες εγκυμονούσεις, που ολοκληρώθηκαν με την υπόσχεση του Θεού ότι στον λαό Ισραήλ ότι θα δημιουργηθεί και πάλι κράτος, και πράγματι μετά από περίπου 2.000 χρόνια ο Θεός με θαυμαστό τρόπο, και μόνο οι άνθρωποι του Θεού εγνώριζαν και προεφύτευαν και έλεγαν ότι έφτασε ο καιρός να δημιουργηθεί το κράτος του Ισραήλ, και δημιουργήθηκε το κράτος του Ισραήλ το 1948, όπου ολοκληρώθηκαν οι πρώτες οδύνες και μπήκαμε πια στην τελευταία γενιά του ερχομού του Κυρίου. Τώρα λοιπόν μέσα από την Αποκάλυψη αποκαλύπτεται δια της αρπαγής η συνέχεια. Θύρα νεωγμένη στον ουρανό να εισέλθει η Εκκλησία, και στη συνέχεια το τι υπάρχει στον ουρανό αμέσως μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Νέα πράγματα θα κάνει ο Θεός. Μέχρι εκείνη τη στιγμή στον ουρανό υπάρχει ο Παράδεισος μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας, όπως απεκάλυψε ο Ιησούς Χριστός στον εκ δεξιών ληστή λέγοντας ότι σήμερον θα είσαι μετεμού εν το Παραδείσο. Και πολύ αργότερα, πολλά χρόνια αργότερα, ο Απόστολος Παύλος είπε εξεύρω ότι είναι πολύ καλύτερο να είμαι μετά του Κυρίου εκεί στον Παράδεισο, αλλά για το έργο για το οποίο μου εμπιστεύτηκε ο Θεός θα παραμείνω με εσάς μέχρι να τελειώσουν τα χρόνια που ο Θεός έχει προσδιορίσει για μένα, όπως και πράγματι έγινε περίπου το 67-68 μετά Χριστό. Τώρα όμως νέα πράγματα στον ουρανό που δεν έχουν ξαναγίνει μετά την αρπαγή, για τα οποία
ο Ιωάννης με αποκάλυψη Κυρίου, λέγει ότι άκουσε φωνή σάλπιγγος λαλούσις μέτε μου, ως σάλπιγγος δυνατής όπως καταρχάς, λέγοντάς του ανέβα τώρα εδώ για να σου δείξω όσα πρέπει να γίνουν με τα ταύτα και μάλιστα στα τελευταία 7 χρόνια και όχι μόνο, αλλά και στη συνέχεια στα 7 τελευταία χρόνια που θα αποκαλυφθεί η οργή του αρνίου, καθώς οι εκλεκτοί, οι Άγιοι θα συμμετέχουν στην αρπαγή της Εκκλησίας, καθώς είναι γεγραμμένο ότι θα υπάρχει η χάρις του Θεού μέχρι να αποκαλυφθεί αυτό το ένδοξο, το μοναδικό γεγονός που δεν έχει ξαναγίνει ομαδικά, μέχρι να ακουστεί το χέλευσμα, η φωνή του Αρχαγγέλου και η σάλπιγγα του Θεού, που οι θανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτοι και όσοι εμείς απομένομεν θα μεταμορφωθούμε εν μια στιγμή ερυπή οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγη εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Αυτά είναι λοιπόν αυτά τα οποία περιμένουμε και θα μας περιγράψει ο Λόγος του Θεού μετά από την αρπαγή της Εκκλησίας την οργή του Θεού που θα αποκαλυφθεί επί της γης καθώς και τα συμβάντα στον ουρανό. Και ευθύς ήλθον εις πνευματικήν έκσταση, ήρθε εις πλήρωσιν πνεύματος Αγίου. Το κείμενο λέει «εγενόμην εν πνεύματι». Και ειδού θρόνος έκειτο εν το ουρανό και επί του θρόνου ήτο της καθήμενος και ο καθήμενος ήτο όμοιος κατά τη θέα μελήθων ίασπιν και σάρδινον και ήτο ήρης κύκλο του θρόνου ομοία κατά τη θέα με σμαράγδον και κύκλο του θρόνου ήσαν θρόνοι 24 και επί τους θρόνους είδων καθημένους τους 24 πρεσβύτερους ενδεδημένους σημάτια λευκά και ήχον επί τα σκεφαλάς αυτών στεφάνους χρυσούς. Ένας θρόνος λοιπόν στον οποίο θα δούμε ότι εμφανίζονται για πρώτη φορά 24 πρεσβύτεροι και μάλιστα στο θρόνο αυτό αργότερα θα διαπιστώσουμε, θα μας περιγράψει ο Λόγος του Θεού, ότι θα είναι και το αρνίον το εσφαγμένο. Για πρώτη φορά λοιπόν εμφανίζονται όλα αυτά στον ουρανό. Ο θρόνος του Θεού, ένας θρόνος μοναδικός, στον οποίο ο Θεός θα καθίσει τον Χριστό και ο Χριστός θα καθίσει εμάς. Και όπως το λέει η Γραφή, έτσι και έγινε. Και 24 πρεσβύτεροι. Πολλά λέγονται για το ποιοι είναι αυτοί οι πρεσβύτεροι, όμως ο Λόγος του Θεού δεν μας περιγράφει, απλώς λέγω τις διάφορες απόψεις και θεολογίες που υπάρχουν. Λένε ότι είναι 12, άλλοι λένε ότι είναι 12 της Παλαιάς Διαθήκης και 12 της Καινής. Άλλοι λένε ότι είναι οι 12 της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας και οι 12 της τελευταίας Αποστολικής Εκκλησίας. Υπάρχουν και άλλες διαφορές. Αυτές είναι οι πιο γνωστές και διαδεδομένες. Υπάρχουν όμως και άλλες απόψεις, αλλά εμείς, επειδή θέλουμε ό,τι λέμε να το στηρίζουμε στο γεγραμμένο Λόγο του Θεού, ούτε και εξ αποκαλύψεως Πνεύματος Αγίου, γιατί το Πνεύμα το Άγιο αποκαλύπτει όσα είναι γραμμένα στο Λόγο του Θεού. Δεν προσθέτει και δεν αφαιρεί ο παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας στο Λόγο του Θεού. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο βλέπει ο Ιωάννης καθώς ήρθε εις πνευματική έκσταση είναι ο θρόνος στον ουρανό και επί του θρόνου είναι το καθήμενος ο μόνος δεσπότης, ο αιώνιος Θεός, ο οποίος έκτισε τα πάντα και διατηρεί τα πάντα, ο κατοικών φως απρόσιτον, λέγει ο Λόγος του Θεού. Και ήτο κατά τη θέαν όμοιος μελήθων ίασπιν και σάρδινων. Όλα στον ουρανό τα περιγράφει ο Λόγος του Θεού, όπως θα δούμε, και στη συνέχεια με χρυσάφι, με ασήμι και με λίθους πολυτίμους, που είναι αυτά τα οποία ο Θεός θέλει να οικοδομούμε, τα υλικά αυτά τα οποία ο Θεός θέλει να οικοδομούμε τη ζωή μας, που είναι τα ασάλευτα, τα αυθαρτα, τα αιώνια, τα πολύτιμα,
με το χρυσάφι το δοκιμασμένο ο Λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου και η λίθη πολύτιμη είναι το έργο του Θεού, οι διακονίες του Θεού, τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, οι αλήθειες του Ευαγγελίου. Αυτά υπάρχουν και στον ουρανό και μάλιστα μόνο αυτά υπάρχουν στον ουρανό. Τα αιώνια, τα άφθαρτα, τα ασάλευτα, τα ουράνια που είναι και ο τόπος της κατοίκησής μας, αλλά όταν το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία και το φθαρτό τούτο ενδυθεί αφθαρσία. Και κύκλο του θρόνου ήσαν, όπως είπαμε, οι 24 πρεσβύτεροι που χαρακτηριστικά είχαν πρώτον ενδεδειμένη η μάτια λευκά, όπως άλλωστε περιγράφεται και εδώ στηρίζουν όσοι λένε ότι είναι της Εκκλησίας μόνο, πρώτης Αποστολικής και τελευταίας, στηρίζονται σε αυτό το οποίο γράφει στη γραφή στο Δεκιώτα κεφάλαιο, καθώς περιγράφει το γάμο του Αρνίου και της Εκκλησίας, και διαβάζω από το Ιωταθήτα 7 εδάφιο: «Ας χαίρομεν και ας αγαλώμεθα και ας δώσομεν την δόξα εις Αυτόν, διότι ήλθεν ο γάμος του Αρνίου και η γηνή αυτού ετοίμασε τον εαυτόν της και εδόθη σε αυτή να ενδυθεί βύσσινον, εκ του βύσσου, όχι βυσσινή χρώμα, κατάλευκο χρώμα, να ενδυθεί βύσσινον, καθαρών και λαμπρών, διότι το βύσσινον είναι τα δικαιώματα των Αγίων». Το κύριο χαρακτηριστικό λοιπόν των 24 πρεσβυτέρων που ευρίσκονται το κύκλο του θρόνου του Θεού, καθήμενοι σε 24 θρόνους ετοιμασμένους από το Θεό, είναι τα λευκά ημάτια. Αλλά πρέπει να περιγράψουμε κιόλας αυτό που είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ότι εσείς θα καθίσετε εκείνη την ημέρα σε θρόνους για να κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Και σε αυτό το εδάφιο στηρίζονται αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι οι 24 πρεσβύτεροι είναι 12 από την Παλαιά και 12 από την Καινή Διαθήκη. Εν πάση περιπτώσει, το πρώτο χαρακτηριστικό, όπως είπαμε, των 24 πρεσβυτέρων είναι τα λευκά ημάτια, τα οποία περιγράφει ο Λόγος του Θεού ως τα δικαιώματα των Αγίων. Δηλαδή οι Άγιοι, μόνο επειδή είναι Άγιοι, έχουν δικαιώματα. Δικαιώματα ενώπιον του Θεού, δικαιώματα στη Βασιλεία των Ουρανών, δικαιώματα στην εξουσία του Θεού, δικαιώματα στη χάρη του Θεού, στην αιώνια ζωή. Δικαιώματα είχαν την εποχή που χράθηκε το Ευαγγέλιο οι ελεύθεροι πολίτες. Παραδείγματος χάρη, δικαιώματα είχαν οι Ρωμαίοι πολίτες. Δικαιώματα δεν είχαν οι δούλοι. Οι δούλοι των ανθρώπων. Πνευματικά λοιπόν, κατά τον ίδιο τρόπο, οι δούλοι της αμαρτίας δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην αιωνιότητα και στα πράγματα του Θεού. Οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού έχουν δικαιώματα επάνω σε όλη την αιώνια ζωή και στη Βασιλεία του Θεού. Οι Άγιοι όμως μέχρι πότε, μέχρι το τέλος. Και εδώ θα πρέπει να επαναλάβουμε μια φορά ακόμη ότι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού είναι αυτοί οι οποίοι είναι προσκεκολλημένοι στον Κύριο και έχουν πνευματική ζωή στην παρουσία του Θεού. Ο Θεός δίνει διακονίες και χαρίσματα, αλλά ο αγιασμός είναι κάτι που το αφήνει ο Θεός σε μας να τον εκλέξουμε, λέγοντας ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό, άνευ του οποίου κανείς δεν θα δει το πρόσωπο του Θεού, έστω και αν κάποτε ήταν, έστω και αν επειδή κάποτε ήταν Άγιος, εδόθησαν εις αυτόν χαρίσματα ή και διακονίες. Ο υπομείνασε ως τέλους θα σωθεί. Αυτός που άρχισε καλά και θα τελειώσει καλύτερα στην παρουσία του Θεού. Προσκεκολλημένος στον λόγο, στον Κύριο, μέσα από το Λόγο του Θεού και από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ποτέ δεν αποκλίνει από το να είναι προσκεκολλημένος στον Θεό, είναι στερεός και αμετακίνητος στο Λόγο του Θεού, είναι νικητής. Γνωρίζει τις μεθοδίες του εχθρού και κρύβεται πάντοτε πίσω από το Σταυρό του Γολγοθά. Είναι άνθρωπος που εργάζεται όχι για την τροφή τη φθυρωμένη,
αλλά για την τροφή τη μένουσα η ζωή αιώνιων, το έργο που ο Θεός έχει προσδιορίσει για αυτόν και γνωρίζει πολύ καλά ποιο είναι το έργο που του έχει δώσει ο Θεός από το ότι γνωρίζει τι μπορεί να κάνει. Και όταν ο άνθρωπος κάνει ό,τι μπορεί, τότε εργάζεται το έργο του Θεού. Εάν δηλαδή κάποιος γνωρίζει τι πρέπει να κάνει και δεν το κάνει, αυτό εις αυτόν είναι αμαρτία, θεωρείται αμαρτία. Οι Άγιοι λοιπόν άνθρωποι του Θεού έχουν δικαιώματα στην αιώνια ζωή στη Βασιλεία των Ουρανών και εκ των Αγίων ανθρώπων του Θεού εξέλεξε ο Θεός 24 πρεσβύτερους και τους έθεσε κύκλο του θρόνου του, καθώς τούτο φαίνεται και αποκαλύπτεται μέσα από το βιβλίο της Αποκάλυψης του Ιωάννου και είναι καταγεγραμμένο στο Θεόπνευστο και αψευδή λόγο του Θεού που σήμερα διαβάζουμε. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι επί τα σκεφαλάς αυτών είχον στεφάνους χρυσούς. Ήταν νικητές δηλαδή, στεφανωμένοι. Και ο Απόστολος Παύλος λέει κανένας δεν στεφανούται αν νομίμως δεν αγωνίζεται. Όχι κατά το νόμιμα των εθνών και των ανθρώπων, αλλά κατά το νόμιμα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, έχοντες, αυτό που είπαμε και προηγούμενα, μία ζωντανή πνευματική σχέση με τον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Μένοντες υποτεταγμένοι κατά πάντα στο Λόγο του Θεού. Γνωρίζοντας την αδυναμία τους, γνωρίζοντας ότι έχουν μικρά δύναμη, αλλά η ελπίδα τους δεν είναι στη δύναμή τους, η ελπίδα τους είναι στη δύναμη του Πατέρα Θεού δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω, στη χάρη του Θεού. Το δεύτερο λοιπόν χαρακτηριστικό είναι ότι είναι νικητές, στεφανωμένοι. Και με ένα στεφάνι δόξης ολόχρυσο, που μόνο ο Θεός μπορεί να τους το δώσει δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Και εδώ πρέπει να θυμηθούμε πάρα πολύ καλά ότι αστήρα από αστέρος διαφέρει κατά τη δόξα. Κάθε ένας θα ανταμυφθεί, καθώς θα βρεθούμε άπαντες μπροστά στο θρόνο του Χριστού, κάθε ένας θα ανταμυφθεί κατά τα έργα τα οποία έπραξε δια του σώματος εδώ στη γη. Ο άνθρωπος λοιπόν του Θεού, ο χριστιανός, πάντοτε σκέφτεται, πάντοτε βλέπει στη ζωή του τη στιγμή που θα σταθεί μπροστά στο θρόνο του Χριστού για να απολογηθεί, ώστε να ανταμυφθεί. Γνωρίζοντας ότι ο Χριστός γνωρίζει τα πάντα, πεφυλαγμένη είναι η ζωή του στα πάντα, αλλά είναι και δίκαιος και άγιος. Είναι αγαθός, πέθανε για τις αμαρτίες μας ο Ιησούς Χριστός και τον ανέστησε ο Πατέρας Θεός για τη δικαίωσή μας. Σε αυτόν εδόθη πάσα εξουσία να κρίνει ζώντες και νεκρούς και σε αυτόν εδόθη εξουσία να ανταμείψει. Άρα λοιπόν η ανταμοιβή θα είναι, όπως φαίνεται μέσα από το προφητικό λόγο του Θεού στον Ισαΐα τον προφήτη, η θέση στην οποία θα έχει σε σχέση με το θρόνο του Θεού, αλλά και το όνομα το νέο το οποίο θα λάβει και το οποίο δεις γνωρίζει. Ο χριστιανός λοιπόν ζει με τη σκέψη το ότι όλοι θα βρεθούμε για να απολογηθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, θεωρώντας ότι ο Κύριος μας αναγέννησε, μας έσωσε, μας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο και ο Κύριος διατηρεί και συντηρεί τη σωτηρία μας, επειδή εμείς ζητούμε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Αυτού. Και κάθε τι το οποίο σκεφτόμαστε, εργαζόμεθα, ακόμη συζητάμε, πιστεύουμε, είναι αυτό το οποίο θα μας κρίνει. Εκ των λόγων σου, εκ των λόγων μας θα κριθούμε. Αλλά και από τα πεπραγμένα δια του στόματός μας. Αλλά και από τις σκέψεις μας και τους διαλογισμούς μας και την πορεία μας. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας για να αποδεχθούμε Ιησού Χριστόν Κύριον στη ζωή μας,
αλλά και τώρα ο Θεός μας λέγει πολλάκις και πολυτρόπως μέσα από το Ευαγγέλιο, εργάζεστε με πολλές παραβολές, εργάζεστε μη για την τροφήν την φθυρωμένη, αλλά για την τροφήν τη μένουσα, η ζωή είναι αιώνιον. Και σε παραβολές μας έδωσε μνά στον καθέναν τη σωτηρία μας, με τα φόβου και τρόμου να την εργαζόμεθα και να φέρει καρπό η σωτηρία μας. Άκαρπος, ακαρποφόρητος χριστιανός στον ουρανό δεν πάει. Εάν τη σωτηρία μας την κρύψουμε και δεν την δώσουμε τουλάχιστον στην τράπεζα που είναι η Εκκλησία, ποτέ δεν θα ακούσουμε το «Εύγε, δούλε αγαθέ και πιστέ, εστά ολίγα εστάθης πιστός, στα πολλά θα σε καταστήσω». Και αυτό δεν είναι ότι θα το μάθουμε τότε, τώρα διακρίνει ο άνθρωπος του Θεού και σκέφτεται την ημέρα εκείνη που θα σταθεί για να απολογηθεί ενώπιον του Κυρίου. Τώρα πως εργάζεται με φόβο και τρόμο τη σωτηρία του. Τώρα αν έχει καρπό η σωτηρία του. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τονίζει, ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας και δουλωθέντες εις τον Θεόν, θα είναι ο καρπός μας εις αγιασμόν και το τέλος μας ζωή αιώνιος. Δεν φτάνει να ελευθερωθούμε που μας ελευθέρωσε ο Θεός διά του Ιησού Χριστού από την αμαρτία, απαραίτητο είναι και να γίνουμε δούλοι του Θεού. Να δουλώσουμε και το σώμα μας και την ψυχή μας και το πνεύμα μας εις αγιασμόν στην παρουσία του Θεού, εργαζόμενοι με τα φόβου και τρόμου τη σωτηρία μας, ώστε όταν θα έρθει η στιγμή να διαπραγματευτεί το έργο μας ο Θεός εκεί στο θρόνο του Χριστού, να πάμε με καρπό, ώστε ο Θεός το μισθό που έχει στα χέρια Του να μας τον ανταποδώσει εν τη δικαιοσύνη Του. Σε όλους μας έδωσε την ίδια σωτηρία, μία μνά. Αλλά όλοι μας πρέπει να εργαζόμεθα με τα φόβου και τρόμου, επαναλαμβάνω για τρίτη φορά, όχι για την τροφή τη φθυρωμένη, αλλά για την τροφή τη μένουσα η ζωή αιώνιον, το έργο του Θεού. Και το έργο του Θεού, επαναλαμβάνω και πάλι, είναι αυτό το οποίο ξέρουμε, γιατί δεν γνωρίζει ουδής ή μείος λαμβάνων. Μόνο εγώ ξέρω τι μου έχει δώσει ο Θεός και πώς, γιατί μόνο εγώ ξέρω τι μπορώ να κάνω και τι πρέπει να κάνω. Εάν όμως τη μνά που μου δώσε ο Θεός τη δέσω, την κρύψω, εκείνο το οποίο θα ακούσω, αντί «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ», είπαγε δούλε πονηρέ και οκνηρέ εις το πύρ το εξώτερον το ετοιμασμένον, όχι για τους ανθρώπους, για το διάβολο και τους αγγέλους του. Σήμερα λοιπόν είναι καιρός ευπρόσδεκτο, σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα να ακούμε τη φωνή του Θεού, να μην σκληρύνουμε την καρδιά μας. Και εκείνο στο οποίο είμαστε τεταγμένοι μέσα στην Εκκλησία να κάνουμε, καθώς ομολογεί ο Απόστολος Παύλος, είναι το ελάχιστον να παρηγορούμε αυτούς που έχουν ανάγκη παρηγοριάς, με την παρηγοριά με τον οποίο μας παρηγόρησε και μας παρηγορεί ο Θεός, να στηρίζουμε αυτούς που έχουν αποκάμει με παραλληλημένα γόνατα και κεχαυνομένα σχήρας, και να ενισχύουμε αυτούς οι οποίοι έχασαν τη δύναμή τους, έχασαν την πίστη τους, έχασαν την ελπίδα τους. Άρα ο χριστιανός ζει για το Χριστό, αλλά πώς ζει για το Χριστό? Μέσω των αδελφών του. Επείνασα και μου δώσατε να φάγω. Γι' αυτό θα εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν θα εισέλθετε επειδή προφητεύατε. Πολλοί προφήτευαν εν το ονόματι του Κυρίου, κάναν θαύματα πολλά εν το ονόματι του Κυρίου, εξέβαλαν ακόμη και δαιμόνια εν το ονόματι του Ιησού Χριστού,
αλλά ο Κύριος αυτός θα πει πάγεται η εργαζόμενη την ανομία, γιατί εγώ ποτέ μου δεν σας εγνώρισα, ποτέ δεν με κοροϊδέψατε, γιατί ο Θεός γνωρίζει εκ των προτέρων τα πάντα. Αλλά δεν είναι μόνο τη σωτηρία μας ότι πρέπει να εργαζόμεθα και στη χειρότερη των περιπτώσεων να τη θέτουμε στην τράπεζα, ώστε με την παρουσία μας στην Εκκλησία του Κυρίου, του Θεού, να παίρνουμε τουλάχιστον τόκο. Αλλά έδωσε και άλλη παραβολή ο Κύριος, λέγοντας ότι κάλεσε τους δούλους του και έδωσε σε άλλον 10 τάλαντα, σε άλλον 5 και σε άλλον 1. Και ποια ήταν η εντολή? Εργάζεστε δι' αυτόν, γιατί θα επιστρέψω και θα ζητήσω λογαριασμό. Δεν τα έδωσε για να τα φυλάξουν, ούτε για να τα φάνε, για να εργαστούν δι' αυτόν. Και όταν επέστρεψε, αυτός τον οποίον είχε δώσει 10, του είπε, κοίταξε, εγώ εργάστηκα και έκανα άλλα 10. Ενώ στην προηγούμενη παραβολή είπε, η μνά σου έκανε 10 μνάς. Η σωτηρία που μου δώσες, καθώς τη χρησιμοποίησα και την εργάστηκα με φόβο και τρόμο, έδωσε άλλες 10 ψυχές, σωτηρίες. Η μνά σου, εγώ την εργάστηκα, τα τάλαντά σου, συγγνώμη, εγώ τα εργάστηκα και έβγαλαν άλλα 10. Γιατί δεν υπάρχει πιθανότης άνθρωπος χριστιανός να εργάζεται νόμιμα και να μην στεφανωθεί και να μην έχει καρπό. Νόμιμα, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, όχι σύμφωνα με διδασκαλίες ανθρώπων, με εντάλματα ανθρώπων, με γνώμες ανθρώπων, με φιλοσοφίες και θεολογίες ανθρώπων, και βέβαια πάντοτε μέσα αγωνιζόμενος από τη στενή πύλη και την τεθλιμμένη οδό. Αλλά και ο δεύτερος, τον οποίον εδόθησαν τα πέντε τάλαντα, είπε, τα 5 τάλαντά σου τα εργάστηκα και έκανα άλλα 5. Και σε αυτόν πάλι είπε, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, στα ολίγα εστάθης πιστός, σε πολλά θα σε καταστήσω. Στον τελευταίο έδωσε 1 τάλαντο. Και μάλιστα λέγει ότι έδωκε τάλαντα κατά τη δύναμη εκάστου, κατά την ικανότητα εκάστου, πόσο βάρος μπορείς να αντέξεις. Γι' αυτό όλα τα παιδιά που αγαπάει ο Θεός, τα παιδιά του τα ελέγχει και τα παιδεύει, τους ιούς όμως που παραδέχεται τους μαστιγώνει. Και πώς τους μαστιγώνει? Με τα 10 τάλαντα. Με τη μεγάλη ευθύνη, με το μεγάλο βάρος που βάζει στην πλάτη τους. Άλλο να έχεις στην εξουσία σου ένα περίπτερο και άλλο μια βιομηχανία. Άλλες είναι οι ευθύνες, άλλα τα βάρη. Άλλο να έχεις ένα χωράφι 500 μέτρα και άλλο να έχεις ένα χωράφι 100.000 στρέμματα. 100 στρέμματα, συγγνώμη. Τελείως διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Σε αυτόν που έδωσε ένα γιατί είδε ότι δεν είχε δύναμη, όταν γύρισε, το είχε κρύψει, το είχε θάψει και λέει, επειδή ήξερα ότι είσαι σκληρός άνθρωπος. Και αυτό είναι το πιο φοβερό και το πιο αποκαλυπτικό. Να θεωρείς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι σκληρός. Σκληρός είναι ο λόγος σου. Οι Φαρισαίοι φύγανε. Και ο Κύριος είπε, σκληρός είναι ο λόγος μου, πως θέλετε κι εσείς να φύγετε? Δεν μας κρατάει με το ζόρι. Αλλά ο λόγος του Θεού δεν είναι σκληρός. Ο ζυγός του Κυρίου δεν είναι βαρύς. Το φορτίο του είναι ελαφρύ. Και ο ζυγός του είναι καλός. Όταν πιάσουμε την καρδιά μας να πούμε σκληρό είναι το Ευαγγέλιο, τότε να ξέρουμε ότι είμαστε πλησίον απώλειας. Αγαθόν είναι το Ευαγγέλιο. Ζωοποιών είναι το Ευαγγέλιο. Ευλογημένο είναι το Ευαγγέλιο. Άγιο είναι το Ευαγγέλιο. Φιλάνθρωπος είναι ο Θεός. Αγαθός είναι ο Θεός. Δεν είναι σκληρός. Αγαθός είναι ο Θεός. Ικτήρμων, ελεήμων, πολυέλεος, πολυεύσπλαχνος. Δεν βάζει βάρη στην καρδιά των ανθρώπων. Παίρνει τα βάρη από την πλάτη των ανθρώπων. Ξεφορτώνει τους ανθρώπους, δεν τους φορτώνει. Σκληρός είναι ο λόγος σου.
σκληρός άνθρωπος είσαι. Γιατί θερίζεις εκεί που δεν έσπηρες και κόβεις καρπούς από εκεί που δεν εφύτευσες. Καλά λέει, εσύ ξέρεις ότι είμαι σκληρός. Δεν πήγαινες τουλάχιστον το τάλαντό σου στους τραπεζίτες να πας να παρευρεθείς και να πεις ιδού εγώ θα κάνω, θα εργαστώ ό,τι μπορώ. Αλλά το κρύψες γιατί ήθελες να εργαστείς τα δικά σου. Ήθελες να εργαστείς για την τροφή τη φθυρωμένη. Είπαγε στο σπίρτο εξώτερο. Με το Θεό δεν παίζουμε αδερφοί. Το Θεό και με το λόγο του δεν μπορούμε να παίξουμε. Δεν μπορούμε να παίξουμε. Ό,τι σπέρνεις, αυτό θερίζεις. Σπέρνεις τη σάρκα, θα θερίσεις εξάπατος φθορά. Υπάρχει πιθανότητα να μην θερίσεις φθορά, αποκλείεται. Εδώ στη γη, αλλά το χειρότερο στους αιώνες των αιώνων. Σπέρνεις το πνεύμα, θα θερίσεις ζωή αιώνιο. Ζωή και αυτή η εναφθονία εδώ στη γη και βασιλήσεις στους αιώνες των αιώνων. Με το Θεό δεν μπορούμε να αστειευόμαστε, με το Λόγο του Θεού δεν μπορούμε να παίζουμε και ο Λόγος του Θεού μας φανερώνει και τις αλήθειες. Δεν μας κοροϊδεύει ο Θεός, δεν μας κολακεύει ο Θεός και για να καταλάβω σήμερα σε ποια κατάσταση είμαι, πρέπει να αναρωτηθώ πόσο χρήσιμος είμαι στην Εκκλησία και στα αδέρφια μου. Σε ποιον άνθρωπο μέχρι τώρα έχεις φανεί χρήσιμος. Αν κοιτάς μόνο τον εαυτό σου, δεν πας καλά, να πρέπει να μετανοήσεις. Αν κοιτάς τους άλλους, τότε ο Κύριος θα κοιτάει και τον εαυτό σου. Εσύ, ο καθένας από εμάς, ξέρουμε αν είμαστε χρήσιμοι στο έργο του Θεού ή άχρηστοι. Δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει τι? Το έργο της πίστης σου, αλλά και τον κόπο της αγάπης σου. Η αγάπη που έχεις, έχει κόπο. Η πίστη που έχεις, έχει έργο. Αν έχεις πίστη χωρίς έργο, είναι νεκρά η πίστη σου. Άχρηστη. Αν έχεις αγάπη χωρίς κόπο, ματαία είναι η αγάπη σου. Επαναλαμβάνω, δεν παίζουμε με το Θεό. Και ο χριστιανός πάντοτε σκέφτεται, κάθε στιγμή και κάθε λεπτό, για ό,τι σκέφτεται, για ό,τι κάνει, για ό,τι δεν κάνει, ότι εκεί θα δώσει λόγο. Εκεί θα απολογηθεί, θα το ρωτήσει ο Κύριος, θα σε ρωτήσει. Τι έκανες για την αδελφή σου που ήταν σε ταλαιπωρία? Τι έκανες για τον αδελφό σου που ήταν σε μοναξιά? Τι έκανες για την αδελφή σου που ήταν απελπισμένη? Τι έκανες για τον αδελφό σου που είχε χάσει τη δύναμή του? Τι έκανες για την αδελφή σου που είχε αποκάμει? Και θα λέει και συγκεκριμένα ονόματα ο Κύριος. Δεν θα μας λέει αόριστα πράγματα, γιατί εδώ μας κάλεσε να εργαστούμε. Εάν εσύ του πεις, δούλευα, είχα πολλές ώρες δουλειά και δεν είχες ούτε μία ώρα να σκεφτείς και να προσευχηθείς και να κουραστείς για τον αδελφό σου. Μα ήμουνα πολύ απασχολημένος. Εκεί τι θα απαντήσουμε? Αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι να αγωνιούμε, να μεριμνάμε και να εργαζόμεθα και να σκεφτόμαστε και να στενοχωριόμαστε και να χαιρόμαστε μόνο για τον εαυτό μας. Άντε δεν έχω κάνει παιδί, Κύριε παιδί, εντάξει. Δεν έχω παντρευτεί, Κύριε να παντρευτώ, εντάξει. Αλλά χρήσιμη, χρήσιμος είσαι μέσα στην Εκκλησία. Έχεις βοηθήσει, έχεις προσευχηθεί, τι έχεις κάνει? Και να σας πω και ένα μεγάλο μυστικό. Όσο πιο πολύ υπηρετούμε τα αδέλφια μας, τόσο πιο πολύ θα υπηρετεί ο Χριστός τα παιδιά μας. Αντί να αγωνίζεσαι για τα παιδιά σου, αγωνίσου για τα παιδιά του Θεού, να δεις ο Θεός τι θα κάνει στα δικά σου τα παιδιά. Όσο πιο πολύ εργάζεσαι το έργο του Θεού με ζήλο, τόσο πιο πολύ ο Θεός το έργο σου θα επεμβαίνει. Αντί λοιπόν να ασχολείσαι τόσο πολύ με τη δουλειά σου, και καλά κάνεις, δεν είμαστε τεμπέληδες,
ασχολήσου με το έργο του Θεού, να δεις πως ο Θεός θα σε ευωδώσει και στη δουλειά σου. Είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί, να καταλάβουμε τη χριστιανική και την πνευματική ζωή την οποία πρέπει να έχουμε. Αν προσεύχομαι μόνο για τον εαυτό μου, θα έλεγα χάθηκα. Χάθηκα. Αν προσεύχομαι για όλους τους άλλους, τότε σώθηκα. Γιατί ο Χριστός θα μεσητεύει για μένα. Όταν μεσητεύω εγώ για τους άλλους, τότε ο Χριστός και ο Παράκλητος στη γη θα μεσητεύουν για μένα. Ο χριστιανός είναι χρήσιμος. Ο αγιασμός δεν προέρχεται από μορφή ευσεβίας και μάλιστα να αρνούμεθα τη δύναμη αυτής. Ο αγιασμός προέρχεται εκ του σώματος, της ψυχής μας και του πνεύματος που εξαρτάται από την υπακοή μας στο Λόγο του Θεού και από τη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή μας. Κι είναι ο αγιασμός. Όχι αδερφέ και δεν βαριέσαι, κι είναι όταν δεν πεις μέσα σου. Πολύ αυστηρά είναι. Πολύ αυστηρό είναι το Ευαγγέλιο. Πολύ αυστηρά τα λένε αυτοί. Να φοβάσαι τότε. Έτσι είπε και ο ένας και ο άλλος τελευταίος δούλος. Σκληρός είσαι. Είπαγε εις το πύρτο εξώτερον, ο Θεός να μας φυλάει. Αγαθός είναι ο λόγος του Θεού. Και άλλωστε δεν μας επιβάλλει να κάνουμε αυτό που δεν μπορούμε. Μας προτρέπει να κάνουμε αυτό που μπορούμε και να ζητάμε να μας βοηθήσει ο Θεός σε αυτά που δεν μπορούμε. Δεν μπορείς, μην απογοητεύεσαι. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Το ξέρει ο Θεός, δεν το ξέρει. Ξέρει την αδυναμία μας. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει ότι είμαστε άνθρωποι. Δεν ξέρει ότι τη χτίση μας, την πλάση μας, τη φύση μας. Μόνο ο Θεός την ξέρει. Κάνε αυτό που μπορείς και τα άλλα που δεν μπορείς ζήτησε από το Θεό να βρεις χάρη. Και θα δεις πως θα σου δίνει χάρη. Δεν μπορούσα να κόψω το τσιγάρο. Δεν σημαίνει ότι είναι σκληρός ο Θεός επειδή δεν με αφήνει να καπνίσω ή το άλλο το γράφει. Βέβαια το γράφει. Μα γράφει απαγορεύεται το κάπνισμα. Βέβαια το γράφει. Αφού φθείρεις τον ναόν του Θεού, δεν σε φθείρει ο Θεός σε σένα. Γιατί δεν κοιτάμε το γράμμα του νόμου, αλλά κοιτάμε το πνεύμα του λόγου. Αυτό έχει σημασία, το πνεύμα του λόγου του Θεού. Ήσαν λοιπόν ενδεδειμένοι λευκά, που είναι ο αγιασμός, και ήσαν στεφανωμένοι με χρυσά στεφάνια, που είναι νικητές. Και εκ του θρόνου εξήρχοντο αστραπές, βροντές και φωνές, που σημαίνει η δοξολογία και η παρουσία του Θεού, όπως θα δούμε παρακάτω, αλλά και ήσαν και 7 λαμπάδες πυρός και όμενα έμπροσθεν του θρόνου, οι οποίες είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Βεβαίως το πνεύμα του Αγίου είναι ένα, αλλά παντού μιλάει, θα δούμε σε πολλά μέρη να μιλάει ο Θεός για τα 7 πνεύματα, τα οποία τα περιγράφει ο Λόγος του Θεού, γι' αυτό δεν έχουμε αμφιβολία καμία, ότι το πνεύμα το οποίο έδωσε ο Θεός στον Χριστό και μάλιστα χωρίς μέτρο είναι πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, 2 πνεύμα βουλής, πνεύμα δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως, πνεύμα ευσεβίας και πνεύμα φόβου Θεού που είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Είναι τα χαρακτηριστικά του Πνεύματος του Αγίου που ο Θεός θέλει και στο θρόνο του να υπάρχουν και στη ζωή μας. Άλλωστε μην ξεχνάμε ποτέ ότι ο Θεός έχει το θρόνο του στον ουρανό αλλά είναι θρονιασμένος καθώς είμαστε ναός του Πνεύματος του Αγίου και μέσα μας. Καθώς λέει ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού, ότι αυτός που κατοικεί μέσα μας είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που κατοικεί στον κόσμο. Και μπροστά στο θρόνο του Θεού υπήρχε μια θάλασσα η Αλήνη. Δεν είναι η θάλασσα του κόσμου τούτου. Στον ουρανό δεν υπάρχει θάλασσα. Υπάρχει μόνο καλά ύδατα, άγια ύδατα.
Υπάρχει αλμυρή θάλασσα, η αλμυρή θάλασσα στη γη είναι το μέγα χωνευτήρι. Είναι εκεί που καθαρίζονται τα πάντα. Στον ουρανό όμως είναι όλα καθαρά και δεν χρειάζονται. Δεν χρειάζεται τίποτα να καθαριστεί στον ουρανό, γιατί δεν εισέρχεται ουδέν το μιένον στην αιώνια ζωή και στη βασιλεία των ουρανών. Και στη μέση του θρόνου υπήρχαν τέσσερα ζώα, γέμοντα οφθαλμών, έμπροσθεν και όπισθεν. Πνευματικά όντα, θαυμαστά, που μοιάζουν κάτι μεταξύ των Σεραφείμ του Ισαΐα και των Χερουβείμ του Εζεκίηλ. Αλλά και η περιγραφή του Ιησού Χριστού, αλλά και του Ευαγγελίου. Το πρώτο ζώο ήταν όμοιον με λέοντα, όπως είναι ο Χριστός, βασιλιάς των βασιλιάδων. Και είναι και το Ευαγγέλιο του Ματθαίου που απευθύνεται στους Ισραηλίτες και αποκαλύπτει τον Ιησού Χριστόν σαν βασιλιά Μεσσία. Το δεύτερο όμοιον με μοσχάριον, που είναι ο δούλος, όπως το Ευαγγέλιο το κατά Μάρκον καθυπαγόρευση του Πέτρου, που εμφανίζει τον Ιησού Χριστόν δούλο και απευθύνεται στους Ρωμαίους. Το τρίτον είχε πρόσωπον ως ανθρώπου, που είναι ο Ιησούς Χριστός Υιός ανθρώπου, κατά το Ευαγγέλιο του Λουκά, που αποκαλύπτει τον Ιησού Χριστόν ως Υιό ανθρώπου και απευθύνεται στους Έλληνες που ζητάνε σοφία. Και το τέταρτο, ζώον ή το όμοιον με αετών πετώμενων, που είναι ο Υιός του Θεού, όπου είναι το σώμα, εκεί θα συναχθούν και οι αετοί, με αετών πετώμενων, και είναι έτσι το Ευαγγέλιο του, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, που απευθύνεται στην Εκκλησία του Χριστού και αποκαλύπτει τον Ιησού Χριστόν Υιόν Θεού Θεών. Τα τρία πρόσωπα λοιπόν του Χριστού, βασιλιάς των βασιλιάδων, δούλος, ιδού ο δούλος μου, εις τον οποίον ευαρεστήθην, λέει ο Θεός, Υιός ανθρώπου, ο λόγος έγινε σάρξ και περιπάτησε ανάμεσα στους ανθρώπους πλήρης χάριτος και αληθείας, και τέταρτον, Υιός Θεού, Θεός αληθινός, ο λόγος του Θεού που έγινε σάρξ, έγινε άνθρωπος. Αυτά λοιπόν καταρχάς μας φανερώνει ο Θεός μέσα από την Αποκάλυψη του Ιωάννου, ότι συμβαίνουν στον ουρανό μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Ο θρόνος του Θεού, οι 24 πρεσβύτεροι, τα 7 πνεύματα του Θεού, οι 7 αποκαλύψεις του Πνεύματος του Αγίου και τέλος η φανέρωση μέσα από τα όντα του ουρανού, Σεραφείμ και Χερουβείμ, της προσωπικότητος και των αποκαλύψεων του Ιησού Χριστού, που όπως θα δούμε παρακάτω θα τον δούμε ως αρνίων εσφαγμένων. Το βιβλίο της Αποκάλυψης, αδελφοί, είναι ένα θαυμάσιο βιβλίο. Μας αποκαλύπτει πάρα πολλά πράγματα, και αυτά που είδε ο Ιωάννης και αυτά που είναι και αυτά που μέλουν να γίνουν, μόνο που, όπως θα δούμε στη συνέχεια, η Αποκάλυψη αποκαλύπτεται. Είναι κάτι που για να το καταλάβουμε πρέπει να το δούμε να γίνεται. Τώρα όμως αυτά μας τα αποκαλύπτει ο Θεός ότι θα γίνουν ευθύς μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, και η απόδειξη είναι ότι θα υπάρχουν εκεί και 24 πρεσβύτεροι στο θρόνο του Θεού με νέα σώματα. Ο Θεός να μας βοηθάει, να μας ευλογεί, να προχωρήσουμε, αλλά το σημαντικότερο από όλα, αδερφοί αγαπητοί, να ετοιμαστούμε. Να είμαστε έτοιμοι και να μην ξεχνάμε ποτέ ότι όλοι μας, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, όλοι μας κάποια στιγμή θα βρεθούμε στο θρόνο του Χριστού για να απολογηθούμε και να ανταμυθούμε κατά τα έργα τα οποία θα πράξουμε τώρα μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας δια του σώματός μας. Τώρα είναι ό,τι προλάβουμε να εργαστούμε. Μη γέννητο να μην εργαζόμαστε καθόλου. Ήθε εκεί το μισθό μας να τον πάρουμε πλήρη. Γιατί ο Θεός έχει για τον κάθε έναν από εμάς ετοιμάσει ένα συγκεκριμένο δρόμο. Προκαταβολής κόσμου τον έχει προετοιμάσει.
για να πράξουμε έργα αγαθά. Εάν χάσουμε όμως το δρόμο μας ή προσπερνάμε τα έργα τα αγαθά που ο Θεός θέτει δίπλα μας, αδικούμε τον εαυτό μας. Εάν δεν χάσουμε τελείως το δρόμο μας και φύγουμε από τη στενή πύλη και την τεθλιμμένη οδό και βρεθούμε στη φαρδιά πύλη και στην ευρύχωρο οδό, θα χάσουμε και την αιώνια ζωή. Ο Θεός να μας φυλάει, να μας βοηθάει, να μας αποκαλύπτει και να καταλάβουμε ότι μας έφερε στη γη και έχουμε αποστολή, έχουμε έργο να παρηγορούμε, να ενισχύουμε και να στηρίζουμε αυτούς που ο Θεός μας φέρνει δίπλα μας. Ο Θεός να μας αποκαλύπτει και να μας βοηθάει. Αμήν.